la pelle. Y a ver, más que dos inquietudes. Έχει γίνει μια πολύ καλά δουλειά στον κόσμο, ο οποίος καταξιωμένος, ας το πούμε έτσι, στον επαγγελματικό του χώρο και οι οποίοι τρέξαν, δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Και στην ουσία, αν θα δείτε αυτά που θα πούμε και για την παιδεία, αυτές είναι θέσεις, είναι αυτές που συνήθως κουβεντιάζουν μεταξύ μας. Δηλαδή, ας πούμε, το πανεπιστήμιο συγκεκριμένα, μάλλον όχι για το πανεπιστήμιο, λέμε ας πούμε σκέψη. Και όχι τόσο πούμε, να αποσυντήσουν. Αυτό είναι δηλαδή η κεντρική ιδέα μέσα από την οποία σύνδημα, να το πω έτσι, είναι ανοιχτά σχολεία, είναι τα μυαλά. Το μυαλό είναι, ας πούμε, εκείνο που πρέπει, η κριτική σκέψη, που πάνε, ας πούμε, τα σύντομα. Θα έλεγα, δηλαδή, για ποιο γιατί μία από την άλλη μεριά, δεν υπήρχε μια... δεν υπήρχε αξιολόγηση και βέβαια, ας πούμε, υπήρχε και μία λογική κομματοκρατία, ας το πούμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν θα ήταν πιο ωραία αν το κάναμε πιο εξειδικευμένο, αν είδες να φάσεις κάτι περισσότερο. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, εμείς λέμε ότι δύο θα πρέπει να είναι οι κοινότητες. Ένα, η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστήμιου και από την άλλη μεριά να υπάρχει και το μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο. Να υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Εσάς οι προτάσεις σας, αν μπείτε στη Βουλή, βγείτε βουλευτής τέλος πάντων, ποια θα είναι η θέση σας πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Και να μην πω, υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα σήμερα, ιδίως για την Ελλάδα. Είναι 1.300.000, όχι μόνο οι νέοι, όλοι. Είναι ένα τραγικό νούμερο, δηλαδή αν σκεφτεί κανείς τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε ας πούμε, να το απαλύνουμε το πρόβλημα. Αν πούμε ότι για να φτάσουμε στα νούμερα του 2008. Το 2008 είχαμε 283.000 ανέργους. Και τότε λέγαμε ότι η ανεργία είναι σχετικά μεγάλη. Και φτάσαμε να έχουμε ένα 300. Δηλαδή, για να είναι υποφερτή η ανεργία, θα πρέπει να δημιουργήσουμε 1.000.000 θέσεις εργασίας. Είναι τρελό νούμερο, αν το σκεφτεί κανείς. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα δεν είναι. Πρώτον, ότι ας πούμε για πολλά χρόνια δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας στο δημόσιο. Έτσι. Και από την άλλη μεριά και ο ιδιωτικός τομέας εκεί που είναι. Δηλαδή, αν πούμε ότι θα θέλουμε να δημιουργηθούν 1.000.000 θέσεις στον ιδιωτικό τομέα, και επειδή δεν είμαστε, ας πούμε, χώρα που έχει μία Opel, μία Mercedes με 100.000 κόσμο, αν πούμε ότι μια μέση επιχείρηση 10 ατόμων, που για την Ελλάδα μέσος όρος επιχειρήσει με 10 άτομα είναι μεγάλες, σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθούν 100.000 τέτοιες επιχειρήσεις. Για να, δηλαδή για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και πόσο θα μας βασανίσει για αρκετό καιρό ακόμα. Θα είναι στην Αθήνα και άλλες 500 στην επαρχία για να δημιουργηθούν στους 50 νομούς αυτές οι θέσεις. Θα δυσκολευτούμε ιδίως αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα και πρέπει να γίνουν. Θα δυσκολευτούμε ακόμη περισσότερο αν δεν αλλάξουμε και εμείς ποτέ. Δανειζόμαστε για να καταναλώνουμε σε όλους τους τομείς. Το ποτάμι λέει να αλλάξουμε σαν ποτάμι, είναι ότι είναι το κίνημα το πιο φιλικό προς τις μεταρρυθμίσεις. Αν δεν γίνουν αυτές και περιμένουμε πώς θα λύσει το κράτος όλα μας τα ζητήματα, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποτε τα έλυνε δανειζόμενο λεφτά, τώρα πια δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Δεν μπορούμε, αναγκαστικά θα πρέπει να αυξήσουμε παραγωγή είτε προϊόντων είτε υπηρεσιών, δηλαδή να αυξηθεί ο πλούτος και όταν αυξηθεί ο παραγόμενος πλούτος και όταν αυξηθεί ο παραγόμενος πλούτος να ανεβεί και το βιωτικό επίπεδο. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κάνουν οι γενιές, ας πούμε, μιας ηλικίας, οι οποίες είναι, θέλω να πω, για τους νέους είναι πιο εύκολο και εκεί είναι να περάσει αυτή η λογική της δημιουργίας και του νέου, του καινοτόμου, του κάτι το διαφορετικό. Είναι πιο εύκολο να γίνει στους νέους. Δεν πειράζει. Παράλληλα με την ανεργία, υπάρχει η χώρα μας. Εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να ενθαρρύνετε ακόμα και τους ίδιους τους υπαλλήλους, τους εργαζόμενους, τους υποψήφιους, αλλά και τους εργοδότες να ξεφύγουν από αυτή την νοοτροπία. Σε όλους τους τομείς νόμοι υπάρχουν, νόμοι πολύπλοκοι, νόμοι που για να μην εφαρμόζονται. Και τελικά όλα θα εξαρτώνται από το αν θα γίνει έλεγχος ή όχι και έλεγχοι δεν γίνονται και όταν γίνουν έλεγχοι παρεμβαίνει ο πολιτευτής για να λύσει το πρόβλημα. Αυτό, επειδή ας πούμε, να σας το πω εγώ από την πλευρά των επιχειρηματιών, δεν είναι δηλαδή μόνο το πρόβλημα του εργαζόμενου, είναι και το πρόβλημα του εργοδότη του σωστού.
Όταν ο εργοδότης ο σωστός έχει προσλάβει κόσμο, τον πληρώνει κανονικά, έχει όλες τις εισφορές και όλα αυτά, και ο ανταγωνιστής από την άλλη μεριά δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα, αυτός που χτυπιέται είναι ο σωστός. Σε όλες τις περιπτώσεις, να σας φέρω ένα παραδείγμα έτσι, που είναι πολύ απλό και το ξέρουμε όλοι. Αν πάτε μέσα, είστε καπνιστής και πάτε σε μια τέτοια που δεν καπνίζει μέσα ο κόσμος και σας πει έτσι, η πρώτη κουβέντα θα πάω στον απέναντι που το επιτρέπει. Ποιος κάνει, να το πω έτσι, αυτός που δεν επιτρέπει το κάπνισμα, που σπρώχνεται στο να το επιτρέψει. Ο νόμος υπάρχει, το απαγορεύει. Στην παρανομία. Στην παρανομία, αλλά κανόνες. Και πάνω σε αυτούς τους κανόνες να πατάμε. Βέβαια, στη δημοκρατία σημαίνει ότι αυτοί οι νόμοι μπορούν να αλλάζουν ανά πάσα στιγμή όταν αυτό το θέλει η πλειοψηφία, αλλά όσο ισχύουν και μέχρι να αλλάξουν θα πρέπει να εφαρμόζονται. Όταν δεν εφαρμόζονται δημιουργούνται μόνο προβλήματα. Λέμε ότι βγήκαν και να μην υπάρχουν ή να βγάζουμε κανόνες, να το πω έτσι, μόνο για τις ειδήσεις των 8, να κάνουμε νόμους, οι οποίοι στην ουσία... Πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από τη φορολογία. Πιστεύω. Με ποια λογική. Αν εγώ σαν ελεύθερος επαγγελματίας, ένα παράδειγμα όπως έλεγε εσείς, δεν είχα 45% φορολογία, έτσι, γιατί ο ελεύθερος επαγγελματίας παροχή υπηρεσιών έχει τόσο, έχει 45%. Αν δεν είχα 45%, είχα 10 ας πούμε, ή 12 και με ελέγχανε καθημερινά όμως γι' αυτό ότι κάνω, έτσι, θα είχα την κοπέλα ας πούμε για υπάλληλο, η οποία κοπέλα θα μπορούσε να, με τα λεφτά που παίρνει, όχι μαύρα, αλλά με το μισθό της, θα μπορούσε να την καλύψω, να την πληρώσω, έτσι. Θα μπορούσε να αγοράσει ρούχα και παπούτσια το μαγαζί του παιδιού απέναντι, ο οποίος αγόραζε από το μάρκετ του, της δουλειάς του αλλού και τελικά θα κινούνταν το χρήμα με τρόπο ώστε να μπορούμε όλοι μας να ζούμε με όμορφο τρόπο και αξιοπρεπή και όχι να δημιουργούμε σήμερα όπως έκανα και εγώ εξ ανάγκης, να δημιουργήσουμε μια εταιρεία που αντί να έχω έναν υπάλληλο εγώ, έναν υπάλληλο κοπέλα, έναν υπάλληλο ο Βουλουδάκης απέναντι, έχουμε οι πέντε μας έναν υπάλληλο για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα.